Λίγες ώρες πριν το 47ο τελικό, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων παρέθεσε το καθιερωμένο πλέον γεύμα στους δύο φιναλίστ, τους διαιτές αλλά και τους δημοσιογράφους. Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον ίδιο χώρο, να συνομιλήσουν και να χαλαρώσουν πριν τη διεκδίκηση του επάθλου. Ο πρόεδρος ΕΠΣ, κ. Κώστας Κωνσταντινίδης, καλωσόρισε τους εμπλεκόμενους και τους συνέστησε την προσοχή τους για την εικόνα την οποία θα μεταφέρουν τόσο στα παιδιά όσο και στο φύλαθρο κοινό που θα παρακολουθεί στον αγώνα. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων παραθέτει το παραδοσιακό πια δείπνο των φιναλίστ. Θα ήταν βέβαια καλύτερο να καθόσασταν αναμειγμένα, γιατί αντίπαλοι θα είστε στο γήπεδο. Εδώ θεωρώ ότι είστε φίλοι. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, σε εσάς που είστε οι φυσικοί πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, στους προπονητές σας και στις διοικήσεις σας. Κατά τεκμήριο είστε οι καλύτερες ομάδες στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, εσείς στην εθνική εραστεχνική κατηγορία, εσείς στο εραστεχνικό, στην πρώτη εραστεχνική του νομού μας και με το καλό να επανέλθετε στα σαλόνια των εθνικών κατηγοριών. Θέλω να πιστεύω ότι την Τετάρτη θα απολαύσουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι χωρίς καμία σκοπιμότητα και από τους δυο. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έρθει κόσμος να το παρακολουθήσει περιμένοντας αυτό ακριβώς. Να δει από τις δύο καλύτερες ομάδες του νομού μας ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ θέλω να σας ζητήσω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διακριθείτε για το ήθος σας μέσα στο γήπεδο, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι στις κερκίδες θα είναι πάρα πολλά παιδιά, πολλά εκ των οποίων σας έχουν πρότυπα. Κύριε Μανουσάκη, εσείς ειδικά που έχετε παίξει έτσι. Εμείς έχουμε μία σχέση που δεν τη γνωρίζετε, θα σας πω μετά, όταν παίζατε στο Εγάλαιο. Λοιπόν, οπότε πάντα να έχετε στο μυαλό σας πώς θέλατε να βλέπετε τον εαυτό σας απ' έξω. Έτσι θέλω να συμπεριφερθείτε. Από εκεί και πέρα το πάθος για το παιχνίδι πρέπει να σας διακρίνει. Αλλά για το παιχνίδι. Όχι φανατισμούς, όχι τίποτα άλλο. 90 λεπτά είναι, ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς, από εμάς, ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα το κάνουμε για να έχετε όλα τα εχέγγυα, ώστε το παιχνίδι να είναι, να αποσυρθείτε στο παιχνίδι, να μην σκεφτείτε τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εύχομαι το καλύτερο για όλους και ας κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Νωρίτερα, στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές του τελικού. Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο κύριος Γιαννουλάκης, με βοηθούς τον κύριο Σινιωράκη, την κυρία Κομισοπούλου, και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο κύριος Σούτας. Ο αγώνας υπενθυμίζεται πως θα έχει σέντρα στις 5:30 στο δημοτικό γήπεδο περιβολίων και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από τη νέα τηλεόραση Κρήτης. Ενώ μισή ώρα νωρίτερα υπάρχει προγραμματισμένο pre-game.